Θα καλημερίσω, όπως σας είπα, τον κύριο Μαρουσάκη. Διότι ο καιρός θα έχει μια αστάθεια αυτή την εβδομάδα, ή θα συνεχιστεί η αστάθειά του, για να το πω διαφορετικά. Και μάλιστα άκουσα και εκείνα τα περίφημα ότι, ξέρετε, η πιο επικίνδυνη μέρα βάσει των τελευταίων στοιχείων ότι θα είναι η Παρασκευή. Είναι αλήθεια, κύριε Μαρουσάκη, όλα αυτά? Καλημέρα, καλημέρα σας. Πράγματι, λοιπόν, πολύ σωστά το λέτε. Έχουμε λοιπόν ένα νέο κύμα αστάθειας που αναμένεται να απασχολήσει τη χώρα μας. Ήδη, μάλλον, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε κάτω έτσι από άστατες καιρικές συνθήκες. Τα μεσημέρια και τα απογεύματα εκδηλώνονται αρκετά έντονες βροχές και καταιγίδες στον υπηρωτικό κορμό της χώρας μας. Και φαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά θα ενταθούν και θα γενικευτούν από αύριο το απόγευμα μέχρι περίπου και το μεσημέρι του Σαββάτου, με πιο έτσι επικίνδυνη μέρα, όπως πολύ σωστά σημειώσατε, την Παρασκευή. Αιτία βέβαια για αυτή την εξέλιξη είναι οι ψυχρές αέριες μάζες που θα κατέβουν για άλλη μια φορά από τα κεντρικά τμήματα της Ευρώπης, θα φτάσουν μέχρι και τη χώρα μας, θα αλληλεπιδράσουν με τον πιο θερμό και υγρό καιρό που έχουμε εδώ και αρκετές ημέρες, και αποτέλεσμα αυτού έτσι του συνδυασμού θα είναι η εκρηκτική αστάθεια, ατμοσφαιρική αστάθεια που αναμένεται να αναπτυχθεί σε πολλές περιοχές. Με τις βροχές, με τις καταιγίδες, με το χαλάζι και με τους κεραυνούς. Ακριβώς, πολύ σωστά το τονίζετε. Θα έχουμε λοιπόν αρκετά έτσι έντονες καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονους κεραυνούς, ακόμη και χαλαζοπτώσεις. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των καταιγίδων θα ενισχύονται απότομα και οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις. Θα έχουμε ακόμη και επικίνδυνους ανέμους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των καταιγίδων. Οι περιοχές τώρα που θα βρεθούν έτσι στο επίκεντρο αυτού του νέου κύματος κακοκαιρίας θα είναι το Ιόνιο, το σύνολο θα λέγαμε της υπηρωτικής χώρας, αλλά και το δυτικό, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Φαίνεται δηλαδή ότι θα μείνει εκτός η περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων και θα μπορούσαμε να πούμε και των Κυκλάδων. Σε αυτές και τις περιοχές δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Λοιπόν, Ιόνιο, σύνολο υπηρωτικής χώρας, όπως επίσης και είπατε, νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου. Δυτικού βόρειου και του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου. Δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο, από το ύψος θα μπορούσαμε να πούμε των Κυκλάδων και πιο βόρεια, θα βρεθούν και εκείνες εκεί οι περιοχές, οι θαλάσσιες εκτάσεις, κάτω από την επίδραση αυτής της έντονης αστάθειας. Είπατε ότι εξαιρούνται από αυτή την έντονη αστάθεια Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κρήτη. Και επειδή οι φίλοι από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα είναι συντονισμένοι μαζί μας και μας ακούν, έχετε την καλοσύνη να μας πείτε αυτή η έντονη αστάθεια κατά πόσο εμάς θα μας επηρεάσει, δηλαδή το καλοκαιράκι και οι 35 βαθμοί Κελσίου θα έχουν μια επίπτωση που θα λέει πάμε στους 30 βαθμούς Κελσίου ή καθόλου θα είμαστε ανέγκυχτοι? Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η θερμοκρασία στην περιοχή της Κρήτης θα παρουσιάσει και άνοδο, μάλιστα ιδιαίτερα θα λέγαμε στα βόρεια τμήματα, και να εξηγήσουμε λίγο το φαινόμενο αυτό. Γιατί καθώς θα περάσει αυτό το μέτωπο κακοκαιρίας, θα στρέψει τους ανέμους σε νοτιάδες, και αυτοί οι νοτιάδες, όπως γνωρίζετε πολύ καλά εσείς που βρίσκεστε, είστε και στο νησί. Πείτε μου και με σκόνη να με φτιάξετε πρωί-πρωί. Λειτουργούν σαν καταβάτες, δηλαδή κατέρχονται πάλι από τους ορεινούς όγκους του νησιού και ανεβάζουν περισσότερο θερμοκρασία στα βόρεια τμήματα. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η Βόρεια Κρήτη θα έχει και υψηλές γενικά θερμοκρασίες. Θα δούμε τον υδράκο κοντά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου και 35 την Παρασκευή και το Σάββατο. Φαίνεται δηλαδή ότι αυτό εκεί το τμήμα της χώρας μας, το νότιο δηλαδή, νότιο ανατολικό Αιγαίο, θα βρεθεί στο άλλο άκρο την ίδια στιγμή που θα έχουμε καταιγίδες, χαλάζι σε πολλές περιοχές, ακόμη και χαμηλές θερμοκρασίες. Θα μπορούσαμε να πούμε προς τη βορειοδυτική Ελλάδα, προς το πιο νότιο κομμάτι της χώρας μας θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα συνοδεία δυνατών νοτιάδων. Δυνατή νοτιάδες που θα επηρεάσουν επίσης Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και θα συνοδεύονται ενδεχόμενα ακόμα και από τη σκόνη. Ίσως έχουμε μια μικρή μεταφορά σκόνης, όχι όμως μεγάλης έντασης και έκτασης. Και αυτό βέβαια γιατί αυτό το βαρομετρικό χαμηλό δεν θα περάσει στην ουσία από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, μας έρχεται από την κεντρική Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά όμως ο νοτιάς θα μεταφέρει έτσι κάποιες ποσότητες αφρικανικής σκόνης. Δεν θα είναι όμως σε ανησυχητικά επίπεδα οι συγκεντρώσεις της. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα που θα έχουμε από αύριο και μετά, πηγαίνοντας μέχρι και τη Δευτέρα, για να το δώσουμε λίγο χρονικά, αφού περάσαμε εκείνο το σημείο της Παρασκευής όπου λέτε θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα στις περιοχές που αναφέρετε, γιατί για κάποιους το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια καλή ευκαιρία για να ξεκουραστούν. Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ότι όχι μόνο μέχρι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αλλά ίσως και μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας, που οδηγηθούμε με αυτόν τον άστατο καιρό κατά κανόνα στην υπηρωτική Ελλάδα,
Άρα λοιπόν το νότιο, νοτιοανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα δεν θα επηρεαστούν από αυτές τις αστάθειες, από αυτές τις μεταβολές του καιρού. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι το καλοκαίρι καλά θα κρατήσει και τις επόμενες ημέρες, με αρκετά καλές θερμοκρασίες, χωρίς να προβληματίζουν ιδιαίτερα και οι άνεμοι. Παρ' όλα αυτά όμως, όσοι αναμένεται να κινηθούν στον υπηρετικό κορμό της χώρας μας, από τον Εύρο μέχρι και την Καλαμάτα, μέχρι και τα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, ενδέχεται να συναντούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες που είναι σε θέση σε τοπικό επίπεδο να δημιουργούν ακόμη και προβλήματα. Και να τονίσουμε ότι όταν βλέπουμε την ανάπτυξη αυτών των φαινομένων, μιας και πλέον η εποχή το επιβάλλει να βρισκόμαστε και κοντά στη θάλασσα κτλ., θα πρέπει να απομακρυνόμαστε από τις θαλάσσιες εκτάσεις, γιατί είναι πολύ πιθανόν ένας κεραυνός να χτυπήσει χαμηλά και να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα ακόμη και απώλεια ανθρώπινης ζωής. Το έχουμε δει αυτό αρκετές φορές και στο παρελθόν. Μάλιστα. Εγώ θα πω μόνο ενδεικτικά ότι προχθές, μιλώντας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας με το Γιάννη το Λεονταράκη, μας έλεγε ότι αυτό το οποίο φαινόταν στο βάθος του ορίζοντα, εγώ ήταν κάτι που δεν το είδα, για να πω την αλήθεια, στην πλευρά της θάλασσας με τους κεραυνούς που έπεφταν προχθές, ήταν πραγματικά κάτι, ένα φαινόμενο το οποίο τον ίδιο τον εντυπωσίασε και για την εποχή μάλιστα. Ακριβώς. Είχαμε και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, πολλοί δηλαδή κεραυνοί σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι μια εποχή όπου αυτά τα φαινόμενα αναπτύσσονται εξαιτίας της ζέστης που δημιουργείται κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών, σε συνδυασμό με τον ψυχρό αέρα που μας έρχεται σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας από την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή, κάτω χαμηλά έχουμε τη ζέστη, πάνω ψηλά έχουμε πιο ψυχρές αέριες μάζες. Αυτές οι έντονες θερμοκρασιακές διαφορές δημιουργούν αυτές τις καταιγίδες που δυστυχώς είναι επικίνδυνες στην εποχή που βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τις πληροφορίες, για όλους μας. Καλά να είστε, κύριε Μαρουσάκη. Και εσείς, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.